Ελάτε, κύριε Κρέτσο. Λοιπόν, εγώ θα πω συγχαρητήρια στον κύριο Δένδια. Όντως είναι μια καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης είναι μια απομείωση, ας πούμε, των ψήφων που είχαμε πάρει εμείς το 2015 κατά περίπου 3,5 με 4%. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Επομένως, προφανώς δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος που δεν κερδίσαμε, που δεν είμαστε πρώτοι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι, έχουμε χάσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα. Έχετε χάσει, πώς δεν έχετε χάσει. Κοιτάξτε να δείτε, έχετε χάσει όταν έχεις 4,5 χρόνια δύσκολης διακυβέρνησης και με μνημονιακές πολιτικές στην πλάτη και τελικά χάνεις 3,5 μονάδες. Και δεν βάζω άλλους παραγόντες. Αυτό είναι παράγοντες. Τώρα σαν μερικούς που λένε, μα βάλαμε 3 γκολ. Ναι, αλλά αν φας 6 ή 7. Να σας πω κάτι τότε, να θυμίσω ρωτήστε λίγο. Ρωτήστε τον κύριο Φίσα δίπλα, δηλαδή. Ωραία, ναι. Είναι καλό παράδειγμα. Ο κύριος Φίσας όντως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μου απαντήσει, αλλά ας πούμε ο κύριος Σαμαράς είχε 28%, αν δεν κάνω. Η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη αναμέτρηση ήταν στο 28%. Λοιπόν, εμείς... Ναι, αλλά η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τον αντίπαλό σας. Δεν πρέπει να γίνεται με τον κύριο Σαμαρά πριν. Κοιτάξτε, από κάποια αν μπούμε χρόνια... στα στοιχεία, τότε και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ιστορική νίκη σε σχέση με αυτές του κύριου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τα ποσοστά αυτά, δηλαδή εδώ απλώς θέλω να πω στην παρούσα συγκυρία το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει πραγματικά τόσο υψηλά ποσοστά, αν μη τι άλλο είναι αξιοσημείωτο. Αυτό είναι σημαντικό και δείχνει μια και πολύ μεγάλη αντοχή. Έχετε δίκιο να το λέτε. Σε αυτό μένω, δεν αλλά λέω κάτι πρέπει παραπάνω. Να ξεκινάτε λέγοντας χάσαμε μεν, διατηρούμε δυνάμεις δε. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σεμνός, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είπα κάτι παραπάνω. Ξεκίνησα δίνοντας συγχαρητήρια στον πολιτικό μας αντίπαλο. Η διαφωνία μας με τον πολιτικό μας αντίπαλο, δεν θα σας πω κάτι καινούργιο, είναι αυτό που λέγαμε μέχρι και χθες. Θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τάξει λαγούς με πετραχίλια. Το πρόγραμμά της είναι θολό. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Διαφωνώ με τον κύριο Δένδια. Θεωρούν ότι είναι επιτεύξιμο το 4% σε μια εποχή αρνητικών χαμηλών επιτοκίων και με βάση προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνουν για την Ελλάδα ένα 2 με 2,2%. Επίσης δεν έχω καταλάβει και τη χρονική σειρά αυτών των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή σε 15 μέρες περίπου ή λιγότερο θα έχουμε προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Θα έχουμε για παράδειγμα προγραμματική δήλωση στη Νέα Δημοκρατία ότι όντως ο φόρος θα πάει από το 28 στο 20. Τι θα γίνει με το ΦΠΑ, με την εστίαση, με όλα αυτά τα θέματα. Εσείς θα στηρίξετε κάτι από Βέβαιως, αυτά με τα οποία συμφωνείτε. Ναι, εμείς είχαμε την πρόταση των 5,5 δισεκατομμυρίων, η οποία ερίστον παρόδο. Δεν είναι, πώς να το πω, αμελητέα. Δηλαδή, αν δείτε τώρα έναν ιδεολογικό μας αντίπαλο, ας πούμε τον Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία, μιλάει για τάξη για μείωση φόρων κατά 20 δισεκατομμύρια. Και στην Ελλάδα, που δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη με τη Βρετανία, εμείς είχαμε προϋπολογίσει 5,5 δις. Και με πολύ συγκεκριμένους στόχους, αρκετά επιτεύξιμους. Άρα, το ερώτημα της επόμενης μέρας είναι προς την νέα κυβέρνηση, αν πραγματικά θα υλοποιήσει αυτά που υποσχέθηκε στους πολίτες. Εμείς, επαναλαμβάνω, θα κριθούμε βέβαια, μπορείτε να μας διαψεύσετε. Ο ελληνικός λαός έδωσε γενναιόδωρα αυτή την ευκαιρία. Εμείς θεωρούμε ότι τα ξετλαγούζουν πετραχίλια και ότι ίσως αποδειχθεί άνθρακες ο καπνός. Αυτό ο θησαυρός. Κύριε Λοβέρδο, τι λέτε? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως επιστρέψαμε στο δικοματισμό. Αυτό είναι σαφές. Από το 2009 και μετά δεν είχαμε τέτοιο αποτέλεσμα. Πάνω είναι από σαφές 70%. Ότι πλέον υπάρχουν δύο κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία όπως υπήρχε και παλιά και ο ΣΥΡΙΖΑ που αντικατέστησε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό τελείωσε. Και έτσι θα πορευτούμε για το προσεχές διάστημα μέχρι τότε προκύψει κάτι άλλο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Εγώ δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία γύρισε στους 40% μετά από τόσα χρόνια, αλλά ταυτόχρονα είμαι προβληματισμένος και για το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι δεν μεγάλο. Το περίμενα. Και δεν με τον το Γιάννη Βαρουφάκη στη Βουλή. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Και με Γιάννη Βαρουφάκη στη Βουλή, όπως σωστά λέει η Μαρία Σαράχοβλου. Και με Γιάννη Βαρουφάκη. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος παραμένει ακόμα θυμωμένος πολύ. Και ένας κόσμος ο οποίος προσαρμόστηκε στην πολιτική αυτή που εγώ προσωπικά απεχθάνομαι, αλλά που ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε. Την πολιτική των επιδομάτων, του βολέματος στο δημόσιο. Αυτή η λογική δυστυχώς επιβίωσε στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι ο δρόμος ο δικός μας, ο δρόμος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολος. Γιατί θα πρέπει να παρακάμψει και αυτή την οτροπία του κόσμου, η οποία είναι αρνητική. Και ταυτόχρονα να παρακάμψει και τις νάρκες που έχει βάλει, που έχει η κυβέρνηση, η απερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η οικονομία, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως και ο Νίκος Οδένδιας, δεν είναι σε καλή κατάσταση.
αντιφέτως από ό,τι θέλει να τα παρουσιάζει. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει σε σχέση με την είναι κατάσταση? Είναι πάρα πολλά προβλήματα. Ιδέοι. Εγώ λυπάμαι τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, που θα αναλάβει υπουργός ενέργειας. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι ο κύριος Χατζηδάκης. Το λυπάμαι οι πάρα πολύ. Οι πρώτες πληροφορίες. Το λυπάμαι τον κύριο Χατζηδάκη. Που θα αναλάβει αυτή την άκρη που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε τη ερώτηση, κυρία Σαράφοβλου. Άρχισαν τα καμένη γη, βρήκαμε καμένη γη. Εγώ τα λέω και πριν από τις εκλογές. Εγώ τα λέω μήνες τώρα ότι η κατάσταση είναι άθλια. Έτσι. Καλά, αυτή είναι η άποψή σας, κύριε Κράτσο. Δικαίωμά σας να τη λέτε. Αλλά εγώ σας λέω. Οι πληστηριασμοί. Το ξέρετε ότι έχει εγκαταλείψει τους πληστηριασμούς. Τους πήγαινε μέχρι να έρθει η επόμενη κυβέρνηση. Το ξέρετε, δεν υπάρχει καμία προστασία στην πρώτη κατοικία τώρα. Κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Δεν θέλω να διακόψω την κυβέρνηση. Άνοιξε η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Κράτσο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν ρωτήσετε τώρα τον κύριο Δένδια και τον κύριο Λοβέρδο τι θα κάνετε με τα επιδόματα και με τους πληστηριασμούς, θα υπάρχει πολύ διαφορετική απάντηση. Δείγμα το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μόνο έτοιμη δεν είναι να αναλάβει. Να χαρτάκια να το δώσουμε. Όχι, πείτε μας, πείτε μας. Για να πιστείτε ότι συμφωνούμε. Είναι δύο κρίσιμα. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι μετατρέπεται σε τηλεπαιχνίδι η εκπομπή. Όχι, ας μας απαντήσουν όμως. Δεν είναι. Είναι πολύ κρίσιμα θέμα. Θα κόψετε επιδόματα. Αν ολοκλήρωσε ο κύριος Λοβέρδος. Θα αποφύγατε αυτό. Θέλω να πάω στην κυρία Πιδιώτη και στον κύριο Αγουρίδη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση είναι μονόδρομος να πετύχει. Για να πετύχει χρειάζεται πράγματι να πιάσει πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, το 4% που έχει πει ο Κυριάκος. Για να φτάσει στο 4% ανάπτυξη χρειάζονται πολλές και τολμηρές και γενναίες και άμεσες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν κυρίως στο δημόσιο τομέα που παραμένει ο μεγάλος ασθενής της χώρας. Κύριε Χατζηγιώτα, μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται για ανάπτυξη. Μεταρρυθμίσεις ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει.